Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μια παρουσία που μας δίνει μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση να προχωρήσουμε. 3 χρόνια η Λιγερή, που είναι η παράδοσή μας, δεν πήθηκε, δεν στολίστηκε, δεν έκανε χορό, δεν τραγούδησε από την πανδημία. Συνήθως στην παράδοσή μας, η Λιγερή ήταν ό,τι πιο ιερό, όμορφο και έπρεπε να θυσιαστεί. Εξού και η θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα να στελειώσει το γεωφύρι. Η ιδέα ήταν λοιπόν να κάνουμε μια γιορτή που να γιορτάσουμε την παράδοσή μας έτσι όπως πρέπει. Μαζί μας, εκτός από όλους εσάς που είσαστε το στήριγμά μας, τους χορηγούς που μας βοήθησαν όσο δεν πάει, θεωρώ. Μαζί μας είναι ο Ακρίτας, η Χοροδία, η Ταξίμ, η παραδοσιακή ορχήστρα με το Βαγγέλη τον Κότσο στη φωνή. Ήρθαν από την Αθήνα η Πολιτιστική Ένωση Διόνυης, οι Κρήτες από την Αργυρούπολη και η Ένωση και ο Σύλλογος Μεσσηνίων Ποντίων, η Νέα Ρωμανία, που είναι ένας καινούριος σύλλογος, αλλά πολύ δραστήριος. Προτού αρχίσουμε όμως, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο του κυρίου της Εκκλησίας μας, Σεβασμιωτάτου, να μας δώσει ένα χαιρετισμό του πατέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Σας αναφέρω τις ευχές και τις ευλογίες στους Σεβασμιότητες του Μητροπολίτη μας κυρίου Χρυσοστόμου και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε. Θα έρθετε να μας δώσετε και εσείς ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι 3 χρόνια μετά την πανδημία, είμαστε και πάλι εδώ και πραγματοποιούν οι πολιτιστικές σύλλογες της περιοχής μας εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που εμείς, όπως είναι λογικό, στηρίζουμε και πρέπει να στηρίζουμε. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και πρόσφατα πήραμε μια απόφαση, αυτόν τον χώρο που δύσκολα τον διαθέταμε σε πολιτιστικούς συλλόγους. Μια φορά το χρόνο, τουλάχιστον, διαθέτουμε σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο για να πραγματοποιεί εκδηλώσεις. Γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί, άλλωστε, και αυτό το μοναδικό πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει η περιοχή μας. Μια Καλαμάτα που στηρίχθηκε το πολιτιστικό της αποτύπωμα στις σχολές της Φάρης, της Φιλαρμονικής, αλλά τη Φιλαρμονική, αλλά βέβαια και από τους πολιτικούς συλλόγους. Γιατί η δουλειά που γίνεται εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι εσείς μέσα από τη δουλειά σας υπηρετείτε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Συγχαρητήρια για όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνετε, για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, πάρα πολύ κόσμο εδώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να έρθει, να γνωρίσει, να μάθει. Να δει πράγματα σημαντικά και εύχομαι καλή ακρόαση, καλή θέαση και να ξέρετε ότι εμείς πάντα τα στηρίζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Δεσμότατε εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε της Φάρης, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι και εγώ μαζί σας εδώ σήμερα σε αυτή την ωραία εκδήλωση η οποία έχει πολλή παράδοση. Οι φίλοι της παράδοσης πραγματικά το αποδεικνύουν. Άκουσα προχθές την Πρόεδρο να κάνει την ανάλυση των σχεδιασμών που κάνει σε μια εκπομπή και ουσιαστικά μπορώ να πω ότι καλύφθηκα πλήρως από το σχεδιασμό της. Μεταξύ των άλλων δηλαδή μέχρι και τον αργαλιό ακούμπησε που αυτό πράγματι κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων και κυρίως των παιδιών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω πολύ μικρά παιδιά και παιδιά πολλά εδώ σήμερα μαζί μας και αυτό είναι το κέρδος ότι οι φίλοι της παράδοσης καταφέρνουν μέσα από την παρουσία της δουλειάς τους να περάσουν αυτό το μήνυμα και στα παιδιά μας και έτσι να συνεχιστεί η παράδοση. Συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε, σε εσάς και στο Συμβούλιο και εύχομαι πάντα επιτυχία στο έργο σας και η Περιφέρεια να γνωρίζετε
ότι στηρίζει αυτές τις προσπάθειες όπως την σημερινή και θα συνεχίσει και στο μέλλον. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι υποψήφιος βουλευτής. Είμαστε στην προεκλογική, να το τονίσουμε λίγο παρεξήγηση. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που η πόλη της Καλαμάτας έχει τόσο μα τόσους πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους. Και μπορεί μέσα στην πανδημία να μην σας απολαύσαμε πάρα πολύ, αλλά σας λέω από προσωπική εμπειρία, από επισκέπτες της πόλης, είχαν εντυπωσιαστεί στην παρέλαση σε αυτά τα χρόνια της πανδημίας, που σας βλέπαν όλους τους συλλόγους να παρελάβετε και εντυπωσιαστήκανε πόσους πολιτιστικούς συλλόγους έχει αυτή η πόλη. Και πραγματικά είμαστε υπερήφανοι και διπλά υπερήφανοι που ένας από αυτούς είναι η φίλη της παράδοσης με την δυναμική Εύη Γεωργανά και την ομάδα της, την οποία θα απολαύσουμε σήμερα. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για να διατηρηθούν αυτοί οι σύλλογοι, γιατί έχουν να προσφέρουν και να μεταδώσουν, να μεταπαδεύσουν πολλά. Και νομίζω ο Δήμαρχος το κάνει, η περιφέρεια το κάνει και όλοι όσοι μπορούμε από το δικό μας μετερίζει συμβάλλουμε σε αυτό. Ευχόμαστε να πολλά μια ωραία παράσταση σήμερα, Εύη. Κάθε καλό σε όλους. Σας ευχαριστώ. Περί χορός για να κυλήσει, να αρθούν να ειδόνια να λαλούν, χορός για να κυλήσει. Καλή μας διασκέδαση.
Τα λόγα κι αδούμε το σύνος.
πιτσακίσα και μέσα σε ζωγραφίσα. Ευχαριστώ τη γλώσσα σου την αηδονό λαλούσα. Ευχαριστώ τη γλώσσα σου την αηδονό λαλούσα. Όπου την είχαν τα πουλιά στα όρη και λαλούσα. Ευχαριστώ τη γλώσσα σου την αηδονή λαλούσα.